Ιανουάριος του 2013 στον κόμβο του Βαμβακόπουλου στην είσοδο της πόλης των Χανίων. Σεπτέμβριος του 2013 στον κόμβο του Βαμβακόπουλου. Σήμερα στον επίμαχο κόμβο. Οι μήνες και τα χρόνια περνούν, όμως τα σαμαράκια στην είσοδο της πόλης των Χανίων παραμένουν ως αξιοθέατο να καλωσορίζουν χειμώνα-καλοκαίρι τους επισκέπτες. Πώς σου φαίνονται αυτά τα σαμαράκια εδώ? Πώς να μου φαίνεται, χάλια είναι. Χάλια, αφού σπάμε τα αμάξια μας. Τι να κάνουμε. Αφού δεν φτιάχνουν τον δρόμο πουθενά, κατά, δεν είναι μόνο τα σαμαράκια, γενικότερα είναι ο δρόμος χάλια. Ελληνικό κράτος, τι να. Πρέπει να κάνουν κάτι, αλλά δεν βλέπω φως, δυστυχώς. Χάλια. Χάλια. Γενικώς το δίκτυο είναι ακατάλληλο, αλλά εντάξει. Ένα παραπάνω σε αυτόν τον κόμβο. Τα σαμαράκια δοκιμάζουν σκληρά τις αναρτήσεις των οχημάτων, αλλά και τα νεύρα των οδηγών. Αυτά καταστρέφουν τα αυτοκίνητα. Τα μορντεσέρ. Κάθε τόσο, τι να κάνουμε. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν γενικότερα αλλαγές. Να φτιάξουν λίγο τον δρόμο. Εκτός από τα σαμαράκια θέλει και φανάρι ο κόμβος. Καθυστερεί πάρα πολύ ο κόμβος. Βασικό. Τα σαμαράκια μπαλώματα συνέχεια. Τον χειμώνα τα σαμαράκια γεμίζουν νερό και δεν είναι ορατά από τους διερχόμενους οδηγούς, εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους. Τα αυτοκίνητα χοροπηδάνε στις ανομαλίες του δρόμου και το σημείο αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παρά μόνο ως επικίνδυνο, ειδικά όταν βρέχει. Είναι τουλάχιστον 7 χρόνια. Τουλάχιστον 7 χρόνια. Είναι όμορφη. Μας προβληματίζει πάρα πολύ, παιδιά. Περνάτε συχνά από εδώ? Τακτικά κάθε μέρα, καθημερινά. Πώς σας φαίνεται το σημείο? Ό,τι πιο επικίνδυνο. Ό,τι πιο επικίνδυνο. Πρέπει το συντομότερο να φτιαχτεί. Το συντομότερο. Η αγανάκτηση των οδηγών διαχρονικά παραμένει ίδια, όπως όμως και η αδιαφορία των αρμοδίων. Για τα σαμαράκια, απελπιστική τι είναι αυτή η κατάσταση. Με τα μηχανάκια μπορεί να σκοτωθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι απαράδεκτο, επικώς απαράδεκτο. Και είναι και χρόνια έτσι. Βέβαια. Βέβαια, μα αυτοί δεν φταίνε οι εργολάβοι. Αυτοί που παραλαμβάνουν τα έργα για μένα φταίνε. Εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο για ένα δρόμο κεντρικό, ένα τελείωμα της Εθνικής. Είναι πρόβλημα για τα αυτοκίνητα, γιατί όντως είναι μεγάλο το σαμαράκι που υπάρχει και καταπονείται το αυτοκίνητο και δεν ελέγχεται και καλά. Όπως όλα όμως δείχνουν, τα σαμαράκια θα υπάρχουν για χρόνια ακόμα στον κόμβο του Βαμβακόπουλου. Έως σήμερα, αρμόδια για τη συντήρηση του οδοστρώματος του ΒΟΑΚ ήταν η τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία δήλωνε αδυναμία να παρέμβει λόγω έλλειψης κονδυλίων. Όμως πλέον, η αρμοδιότητα για τη συντήρηση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης στην ουσία είναι μετέωρη, καθώς εκκρεμεί η υπογραφή υπουργικής απόφασης που θα τη μεταβιβάσει από την τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης.